Βρισκόμαστε στις όχθες, στις σημερινές όχθες του Νέδοντα, ενός ποταμιού που έχει χαρακτηρίσει την Καλαμάτα. Βέβαια, ο Νέδοντας δεν ήταν ποτέ αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ηλία, θα μας δώσεις μια εικόνα για το τι ήταν πραγματικά ο Νέδοντας. Ναι, ο Νέδος και η Καλαμάτα έχουν μια σχέση αγάπης και μίσους από αρχαιοτά των χρόνων, που λέει. Ο Νέδοντας ήταν ένας χήμαρος που τον περισσότερο καιρό δεν είχε νερό. Η έκταση που καταλάμβανε ήταν τεράστια. Δηλαδή, κατεβαίνοντας από τα βουνά, κινιόταν παράλληλα στη σημερινή Σπάρτης, έφτανε στα σκαλιά των Αγίων Αποστόλων και από τα σκαλιά των Αγίων Αποστόλων προχωρούσε μέχρι τα σκαλιά του Αγίου Νικόλα και από εκεί κάτω προς τη θάλασσα. Στο ύψος περίπου που είναι σήμερα το πνευματικό κέντρο, σχηματιζόταν μια διακλάδωση δυτικά, όπου έφτανε και αυτή η διακλάδωση μέχρι τη θάλασσα. Ανάμεσα στα αυτά τα δύο κομμάτια του Νέδοντα υπήρχε μια περιοχή την οποία ονομάσαμε νησάκι και τη λέμε ακόμη νησάκι. Η περιοχή από τους Αγίους Αποστόλους μέχρι και την παραλία, μέχρι και το Πανελλήνιον, όπου ήταν η Λινάρδου Λίμνη, όλη αυτή η περιοχή λέγεται ποταμιά ή χαλικούρα. Ακριβώς γιατί όλη αυτή η περιοχή ήταν η κήτη του Νέδοντα. Μετά την απελευθέρωση, η πόλη αναζητούσε ζωτικό χώρο. Έπρεπε να συνδεθεί με την παραλία. Δεν γινόταν να συνδεθεί με την παραλία. Το καλοκαίρι περνάγανε μέσα από τον Νέδοντα. Το χειμώνα ήταν αδύνατη η διάβαση. Η πόλη ήθελε ζωτικό χώρο. Και το ζωτικό χώρο τον βρήκε με διαδοχικές και διαρκείς εκβαθύνσεις της κήτης του ποταμού. Με αποτέλεσμα αυτή να μειώνεται όλο και περισσότερο και να φτάσει σε ένα σημείο που το προλάβαμε πριν γίνει η τσιμεντόστρωση της κήτης του και θα πούμε αργότερα. Όμως ο Νέδοντας συνέχισε να κάνει ζημιές. Εκβαθινότανε, αλλά κάποια στιγμή το χειμώνα το νερό υπερχείλιζε και έκανε ζημιές. Έτσι λοιπόν την δεκαετία του 1870 φτιάχτηκε για πρώτη φορά το ανατολικό προστατευτικό τείχος. Από λίγο πιο πάνω από την περιοχή, λίγο πιο πάνω από την πλατεία δηλαδή, μέχρι την παραλία, φτιάχτηκε ένα προστατευτικό τείχος για να μην υπερχυλίζουν τα νερά και πηγαίνουν προς την πόλη που είχε ήδη πλέον αρχίσει να χτίζεται. Τώρα βέβαια, πώς η κήτη έγινε οικόπεδα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει διερευνήσει ο ιστορικός και είναι μια πρόκληση για τον ιστορικό του μέλλοντος. Καταλαβαίνετε, όλη αυτή την, και το γνωρίζετε, όλη αυτή την έκταση βρεθήκαν μετά ιδιοκτησίες. Όμως, παρά το γεγονός ότι κάνανε αυτή την επέμβαση, δεν λύθηκε το πρόβλημα. Επιπλέον δεν δημιουργήθηκε ένα καινούργιο πρόβλημα. Φτιαχνόταν το λιμάνι. Και έτσι λοιπόν ο Νέοντας μπουκάριζε και σε μία από τις περιπτώσεις είχε ξυλώσει και την γραμμή με την οποία κατεβέζανε από το λιθωμένο φίδι τους ογκόλιθους για να κατασκευάσει το λιμάνι. Πήρε λοιπόν και τη γραμμή, οπότε αναγκαστικά τη δεκαετία του 1880 έγινε όχι μόνο εκβάθυνση και διπλή περιτύχηση και ανατολικά και δυτικά, αλλά έγινε και μία στροφή του ποταμού. Λίγο πιο κάτω από το Δημαρχείο, αν προσέξει κάποιος και σήμερα, θα διαπιστώσει ότι όπως κατεβαίνει το ποτάμι, ουσιαστικά στρίβει δυτικά. Ναι. Τι κάνανε, εγκυβωτήσανε όλο τον Νέδοντα μέσα στο δυτικό κλάδο που λέγαμε προηγουμένως, που πέρναγε δυτικά την περιοχή Νησάκη. Και έτσι δημιουργήσανε την εκτροπή του Νέδοντα. Δεν έβγαινε πια ο Νέδοντας μέσα στο λιμάνι και έφτανε μέχρι εκεί που φτάνει σήμερα, πολύ μακρύτερα από το λιμάνι. Όσο και αν πλημμύριζε, μέσα στο λιμάνι δεν έφτανε εκείνη την εποχή. Όμως, επειδή ακριβώς λέω ότι πλημμύριζε, η πλημμύρα του Νέδοντα ήταν η κατάρα για την Καλαμάτα. Γιατί έφτασε μέχρι και το λιμάνι, κατέστρεψε και όλα τα εμπορεύματα που υπήρχαν εκεί πέρα το 1924, στη μεγάλη πλημμύρα. Αυτή είναι η σημαδιακή πλημμύρα του. Είναι και άλλες μεγάλες πλημμύρες, αλλά το 1924, στις 16 Οκτωβρίου, είναι η καταστροφική πλημμύρα από την οποία η Καλαμάτα θρύνησε και θύματα, αλλά και τεράστιες απώλειες σε εμπορεύματα, καθώς το ποτάμι παρέσυρε τα πάντα. Μέχρι τη δεκαετία του 60 ακόμη στα υπόγεια της Αριστομένους βρίσκαν λάσπες οι άνθρωποι που κατεβαίνανε κάτω εκεί. Και έριξε μέσα στο λιμάνι, τα παρέσυρε τα πάντα και μέσα στο λιμάνι όλα τα εμπορεύματα που υπήρχαν εκεί. Για την πλημμύρα του 1924 οι πληροφορίες είναι περιορισμένες, γιατί κατά μία σατανική θα έλεγα σύμπτωση
δεν έχουν σωθεί φύλλα των τοπικών εφημερίδων, των δύο μεγάλων τοπικών εφημερίδων, τότε του Θάρρος και της Σημαίας, εκείνων των ημερών και εκείνης της εποχής. Αντιθέτως, υπάρχει μια μικρότερη εφημερίδα που έχει κάποιες πληροφορίες, αλλά πολύ μεταγενέστερες από την ημέρα του που δεν έγινε η πλημμύρα. Δηλαδή. Δεν είναι πρωτογενές, μεταγενέστερες. Όμως, ευτυχώς έχουν διασωθεί μερικές πληροφορίες σε εθναϊκές εφημερίδες, από τις οποίες μπορούμε να μάθουμε και τι έγινε, μπορούμε να μάθουμε και τα ονόματα αυτών που πνίγηκαν από την πλημμύρα, τουλάχιστον μερικά από τα ονόματα αυτών που πνίγηκαν από την πλημμύρα, αλλά και πώς ακριβώς έσπασε το ποτάμι και πλημμύρισε την Καλαμάτα. Οι γέφυρες του Νέροντα ήταν ουσιαστικά η πύλη της πόλης από τα δυτικά. Ήταν η επικοινωνία με τον έξω κόσμο πλην Μάνης, η οποία δεν είχε ανάγκη από την ανατολική πλευρά. Πηγαίνανε από τη Λακωνική και από τη Μαυρομιχάλη, στους διαδρόμους που υπήρχαν εκεί, ουσιαστικά στα μονοπάτια πηγαίνανε. Η πρώτη, η παλιά γέφυρα ήταν αυτή που έχει στην ιστορία καταγραφεί ως ξύλινη γέφυρα. Η ξύλινη γέφυρα ήταν ακριβώς απέναντι από την Αμφίας. Μάλιστα. Και ένωνε τις δύο πλευρές, τις δύο όχθες του ποταμού. Όμως, επειδή ήταν ξύλινη και επειδή ήταν χαμηλή, πάρα πολλές φορές είχαν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα, είχε πλημμυρίσει και μερικές φορές είχε και ξυλωθεί. Οπότε, είχε προκύψει ταυτόχρονα και η ανάγκη να συνδεθεί οδικά η Καλαμάτα με την υπόλοιπη Μεσσηνία. Δεν μπορούσαν να πάνε τα κάρα και τα λοιπά εύκολα να περάσουν απέναντι και μάλιστα όλο τον καιρό. Έτσι, τη δεκαετία του 1870 φτιάχτηκε η γέφυρα που υπάρχει σήμερα στην 23η Μαρτίου και την οποία τη λέγανε Σιδερένια γέφυρα. Σε αντιδιαστολή με την ξύλινη, ήταν Σιδερένια γέφυρα και μέσα από αυτή γινόταν η επικοινωνία με την υπόλοιπη Μεσσηνία, ενωνόταν με την Οδό Μεσσήνης. Την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 1880, κατασκευάστηκε στην απόλυξη της σημερινής Κολοκοτρώνη μια καινούρια γέφυρα, η οποία ονομάστηκε γέφυρα Σταματελάκη, γιατί στην νοτιοδυτική γωνία της σημερινής Κολοκοτρώνη υπήρχαν οι αποθήκες του Σταματελάκη, αλλά και αργότερα ονομάστηκε Καροτσαρέικη, γιατί σε εκείνο το σημείο κάνανε πιάτσα κάρα, άμαξ κτλ. Και εξυπηρετούσαν τις ανάγκες επικοινωνίας εκείνη την εποχή, αλλά και αργότερα. Η γέφυρα αυτή δεν υπάρχει σήμερα και δεν υπήρχε αρκετά χρόνια πριν γίνουν τα σκεπάσματα, καθώς καταδαφίστηκε τη δεκαετία του 1960. Όμως τι έγινε. Στις αρχές του 20ου αιώνα αντικαταστάθηκε η γέφυρα η ξύλινη από τη γέφυρα των κρεοπολίων. Φτιάχτηκε δηλαδή μια καινούρια γέφυρα η οποία ήταν στην προέκταση της σημερινής Ιθώμης. Ναι. Και γι' αυτό η γέφυρα της 23 Μαρτίου που λέγαμε Σιδερά ονομάστηκε και Μεσαία γέφυρα. Γιατί ήταν η κρεοπολίων, η Μεσαία γέφυρα και η Σταματελάκη. Καροθαρέικη από κάτω. Την ίδια περίοδο, γύρω στο 1900, αναμορφώθηκε η Σιδερένια γέφυρα και έγινε πεζογέφυρα. Οι άνθρωποι της δικής μου ηλικίας και φυσικά οι μεγαλύτεροι θυμήθηκαν τα σκαλάκια που υπήρχαν και πέρανε από μια πλευρά στην άλλη, καθώς οι ανάγκες συγκοινωνίας πλέον εξυπηρετούνταν από την γέφυρα την Καροτσαρέικη που υπήρχε κάτω. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, την περίοδο της Δημαρχίας του Παναγή Κέσσαρη, κατασκευάστηκε μια νέα γέφυρα νοτιότερα, η γέφυρα του ταχυδρομείου που λέμε, και αργότερα κατασκευάστηκαν οι γέφυρες που βρίσκονται στην βόρεια πλευρά του Νέροντα. Υπήρχε και η σιδηροδρομική γέφυρα, η οποία έγινε τη δεκαετία του 1890. Όμως υπήρχε μια άλλη γέφυρα σιδηροδρομική, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Απεικονίζεται σε φωτογραφίες εποχής και βρισκόταν λίγο νοτιότερα από τη γέφυρα που βρίσκεται σήμερα κοντά στο Δημαρχείο. Βέβαια, εκτός από τις γέφυρες αυτές υπήρχαν και υπάρχουν και σιδηροδρομικές. Η μία είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα, η οποία κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1890 για να περάσει το τρένο
από την Αθήνα και τη Μεσσίνη κτλ. Να περάσει απέναντι. Αλλά υπήρχε μια άλλη γέφυρα σιδηροδρομική, με την οποία έφερναν το υλικό από το λιθωμένο φίδι που ήταν απαραίτητο για να κατασκευαστεί το λιμάνι. Υπήρχαν ατομία πάνω και το κουβαλάγανε. Αυτά λοιπόν περνάγανε από το λιθωμένο φίδι απέναντι, επειδή ήταν στενός, στενό εκείνο το σημείο, κατεβαίνανε από τη δυτική πλευρά της, του Νέδοντα και έφταναν λίγο πιο κάτω από τη σημερινή γέφυρα που είναι κοντά στο Δημαρχείο. Εκεί που έστριβε το ποτάμι, δηλαδή λίγο πιο κάτω και πριν τη γέφυρα του ταχυδρομείου υπήρχε μια άλλη γέφυρα μέσω της οποίας ερχόταν το υλικό από το λιθωμένο φίδι στο λιμάνι της Καλαμάτας και γίνονταν οι βυθίσεις των ογκόλιθων και η διαμόρφωση τη δεκαετία του 1880-1890. Υπάρχουν φωτογραφίες που αποτυπώνουν και αυτή την γέφυρα. Τη δεκαετία του 60 έγινε και η πρώτη τελευταία επέμβαση στον Νέδοντα, όταν αφού προηγήθηκε απόλυψη υλικού το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του αεροδρομίου, κροκάλες κτλ., τσιμενταρίστηκε και εγκυβωτίστηκε η κήτη του Νέδοντα, παίρνοντας έτσι όλο το νερό, ακόμη και τις εποχές που ανέβαινε πολύ η στάθμη και οδηγώντας το προς την θάλασσα. Αργότερα ένα μέρος της εγκυβωτισμένης κήτης σκεπάστηκε και πάνω σε αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες δραστηριότητες, είναι το αναψυκτήριο, το πάρκινγκ. Ενώ παράλληλα κατασκευάστηκε η κεντρική αγορά την δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 80, τοποθετήθηκαν τα συνεργεία του Δήμου λίγο πιο πάνω και ετοιμάζεται να τοποθετηθεί τώρα και ανοιχτό θέατρο από τη Δημοτική Αρχή. Ο Νέοντας ποτέ δεν ξεχνάει την Καλαμάτα και η φύση δεν θα σέβεται με τίποτα. Υπάρχει μια σχέση αγάπης και μίσους που ευχόμαστε να μην εκδηλωθεί ως μίσος. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα που είναι αναγκαία και έχουν υποδειχθεί από τους επιστήμονες ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ πλημμύρα από τον Νέοντα. Γιατί πλημμύρα από τον Νέοντα με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα μπορεί να έχει τραγικές εξελίξεις για την Καλαμάτα. Ο Νέδοντας είναι ένα ποτάμι που έχει συνδέσει το όνομά του με την Καλαμάτα. Μια πόλη που αναπτύχθηκε δίπλα του και η οποία το περιφρονεί αλλά και το φοβάται μαζί. Αφημένα στην τύχη τους για δεκαετίες, τα μεγάλα φράγματα στο φαράγγι του Νέδοντα συνεχίζουν εδώ και 85 χρόνια περίπου να κάνουν τη δουλειά τους, συγκρατώντας την ορμή του χυμάρου κάθε χειμώνα. Κάποια από αυτά, ωστόσο, δεν έχουν αντέξει την οργή των χειμωνιάτικων νερών που ξεχύνονται από τον Ταΐγετο και έχουν αρχίσει να καταραίουν, αν και ο ρόλος τους στην αποτροπή μιας πλημμύρας στην πόλη δεν είναι πλέον τόσο κρίσιμος, δεδομένου ότι στο φαράγγι του Νέδοντα, μετά από τόσα χρόνια καταπτώσεων βράχων και ανάπτυξης βλάστησης, έχει παγιωθεί μια κατάσταση που εξαντλεί σε μεγάλο βαθμό την ορμή των υδάτων. Πάντως, θα ήταν καλό να αποκατασταθούν τα φράγματα, σε μια ένδειξη σεβασμού και τιμής ίσως στους ανθρώπους που τα μελέτησαν και υπό τις πλέον αντίξουες συνθήκες και ουσιαστικά πρωτόγωνα μέσα τα κατασκεύασαν με πολύ μεγάλο κόπο τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Είναι πολύ δύσκολο ωστόσο, αφού η μετακίνηση ανθρώπων και υλικών μέσα στο φαράγγι είναι εξαιρετικά δυσχερής. Ήταν ο αντικειμενικός κίνδυνος που ο Νέδοντας αντιπροσωπεύει, ο οποίος δημιούργησε από τα μέσα του 19ου αιώνα στους κατοίκους της Καλαμάτας την ανάγκη να πάρουν μέτρα για την αποτροπή αυτού του κινδύνου, όσο αυτό ήταν δυνατόν. Η διατήρηση της δυτικής κήτης του, της σήμερα υφιστάμενης δηλαδή, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τον Ηλία Μπιτσάνη, μαζί με κάποια τυχεία, αρχικά στην ανατολική και αργότερα στη δυτική του όχθη, ήταν τα πρώτα βήματα που έγιναν περίπου 3 με 4 δεκαετίες πριν την αυγή του 20ου αιώνα. Ακολούθησε, όπως μας είπε ο Ηλίας Μπιτσάνης, η πολύ μεγάλη πλημμύρα τον Νοέμβριο του 1924, η οποία ήταν και η αφορμή να γίνουν σημαντικά έργα σε όλο το μήκος της ροής του Νέδοντα μέσα στην Καλαμάτα, αλλά κυρίως ξεκίνησε και η δημιουργία φραγμάτων στο φαράγγι του ποταμού, στον Ταΐγετο. Μάλιστα, στην κατασκευή ορισμένων από αυτά, συνέδραμε και το τότε λιμενικό ταμείο που διαπίστωνε ότι οι φερτές ύλες μπάζωναν τη θάλασσα γύρω από το λιμάνι της πόλης. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το τελευταίο τέταρτο του προηγούμενου αιώνα, ο Νέδοντας απέκτησε τη διαμορφωμένη κήτη μέσα στην Καλαμάτα, μέρος της οποίας σκεπάστηκε και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
Σήμερα ο Νέδοντας για τους Καλαματιανούς είναι η εικόνα μιας ξερής τσιμεντένιας κήτης, νότια της γέφυρας του σιδηροδρομικού σταθμού. Ίσως να είναι και ένα απλό σημείο αναφοράς για τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που κατασκευάστηκαν στις όχθες του βόρεια της γέφυρας της Οδού Σπάρτης ή, ακόμα χειρότερα, για τον χώρο που κάποτε γινόταν μεταφόρτωση σκουπιδιών. Για να μην θυμηθούμε τις όχι και τόσο παλιές εποχές που βιτιοφόρα μετέφεραν τα αστικά λίμματα στους πεντεδρόμους και τα έριχναν στο φαράγγι του ποταμού, στον Τέγετο.